Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 11 και όπως κάθε Παρασκευή ρίχνουμε μια ματιά στη βδομάδα που πέρασε. Θα ξεκινήσουμε με την Δευτέρα. Εκλογικό το θέμα μας. Εκλογές, τι γίνεται, τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Ποια είναι η δική σας άποψη. Μαζί με το θέμα αυτό είχαμε και ένα άλλο θέμα που είχε να κάνει με την εργασία. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Λοιπόν, φίλοι μου, γεια σας. Και σήμερα εδώ στον Παλμό της Αγοράς έχουμε κοντά μας τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Ναι, Παναγιώτη με λένε. Παναγιώτη σε λένε. Ναι, ναι. Στην τύχη το είπα. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης είναι από τη νέα γενιά, είναι τα παιδιά που θα ψηφίσουν φέτος πρώτη φορά. Θα σας εξαφανίσω, μεν. Ισχύει. Θα ψηφίσω. Θα πας όμως. Δεν ξέρω άμα θα έχω τον χρόνο, αλλά... Τι χρόνο, βρε, όλη η Κυριακή, μια Κυριακή θα είναι ολόκληρη, 21 του μήνα. Κοιτάξτε. Από εσάς περιμένουμε να αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Από εμάς μην περιμένετε, γιατί όποιον για να ψηφίσουμε, τα ίδια γίνονται συνέχεια, οπότε... Πρόεδρε, έλα με φόρα! Εσύ με τι κριτήρια θα κινηθείς, θα ψηφίσεις? Με κανένα. Ας ψηφίσει ο κόσμος, ας κρίνει οι άλλοι. Και εσύ ο κόσμος. Ναι, εγώ αυτό που κρίνω είναι ότι κανείς δεν αξίζει εκεί πέρα. Wow! Κανένας τους. Τι κάνει? Βάλε εσύ τότε. Εγώ δεν βάζω κανέναν, ναι. Δεν ψηφίζω. Δεν μου λες κάτι, τι τάξη πας τώρα? Τρίτη λυκείου. Είσαι καλός μαθητής? Κάτι γίνεται. Τι θα γίνεις μετά το σχολείο? Σκέφτομαι για μόνιμο στρατιωτικός. Όπα. Αυτό πώς σου ήρθε, εξήγησέ μου το δηλαδή. Μου αρέσει. Σου αρέσει επειδή θα έχεις επαγγελματική αποκατάσταση? Ναι. Και επειδή είναι μέσα στο δημόσιο. Τι θα σ' άρεσε αν σου λέγανε ότι θα σ' άρεσε, θα ήθελες να γίνεις, θα γινόσουν? Δεν το έχω σκεφτεί. Αστροναύτης. Αστροναύτης, εντάξει, δεν μπορώ να γίνω αστροναύτης. Τι λέει ο άνθρωπος? Τι θα ήθελες, ρε παιδί μου, στα όνειρά σου τα πιο τρελά, ας πούμε. Στρατιωτικός. Να, τα στρατιωτικός. Και... Πεζοπορία, αεροπορία, ναυτικό, τι? Πεζοπορία. Ναι. Πεζοπόρα τμήματα, τάγκς και τέτοια. Τάγκς και τέτοια. Είσαι καλός μαθητής? Κάτι γίνεται. Δευτέρα λυκείου τι απολυτήριο είχες? 16. Εντάξει, λογικό για... Ναυτικός δεν θες? Με εγώ δεν μ' αρέσει η θάλασσα. Ζαλίζεσαι? Όχι, αλλά δεν μ' αρέσει γενικά. Γενικά είναι, έχει υγρασία. Μάλιστα, ναι. Μπράβο ρε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Λοιπόν, έχουμε εκλογές. Έχουμε εκλογές, έχουμε εστίαση, θα τα κάνουμε μαζί. Εστίαση, το θέμα της εστίασης παραμένει το πρόβλημα. Δεν βρίσκουν κόσμο τα μαγαζιά για να δουλέψουνε. Αντωνάρα, είσαι πουθενά υποψήφιος? Πάντα, πάντα, υποψήφιος με τους πάντες. Υποψήφιος, Αντώνης Μαυρέλος, υποψήφιος. Ωπα, τα απογέμα θα έρθεις. Πού, ναι. Το Χριστό. Αύριο, βρε, ναι, ναι, θα έρθω. Αύριο Σάββατο θα έχουμε ένα φοβερό ρεπορτάζ, παιδιά. Γίνεται πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών στο κλειστό γυμναστήριο ΑΜΕΑ. Είναι το άθλημα των δυνατών και αυτοί που θα συμμετέχουν είναι οι πιο δυνατοί όλων. Τσίπρας δεν γυρεύει. Άλλο θέμα έχουμε, εργασία έχουμε, δεν πάνε τα παιδιά να δουλέψουνε. Στις εκλογές είσαι αποφασισμένος? Τι θα πει, εγώ δεν αλλάζω, δεν... Με τι κριτήρια πας και ψηφίζεις? Αμερική είσαι εσύ. Και εδώ... γι' αυτό είσαι. Και, και παίρνεις και σύνταξη αμερικάνικη. Βέβαια. Γι' αυτό είσαι γελάστος. Για έλα κάτσε εδώ. Άντε ρωτά ένα... Άντε ρωτά ένα συνάδελφος που είναι εδώ με ελληνική σύνταξη. Εγώ και ζάχαρο. Και όσο συγχύζομαι ανεβαίνει. Και όσο ανεβαίνει συγχύζομαι. Ναι.
που παίρνουν 3,60 με το ζόρι. Ποιος θα κάνει αυτά? Ποιος θα κάνει? Εσύ, ο Τσέπ, ο Αλέξης θα κάνει. Το δίκανο. Ο Αλέξης θα κάνει. Όχι, πριν τον Αλέξη. Μα και εκείνος δεν ήθελα καλή καλά να τα αλλάζει καθόλου. Ρε, εδώ πρέπει να του δώσουμε ακόμα μία ευκαιρία. Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, American Bar? Διότι ο Αλέξης εμπήκε. Ναι. Εμπήκε ο Αλέξης. Ναι. Σε, άμα είχαμε το μνημόνιο. Ναι. Λοιπόν, αν ήταν τούτο στο μνημόνιο, τι θα έκανε? Ναι, τώρα οικονόμησες. Κάσε. Μας έβγαλε από το μνημόνιο ο Αλέξης. Να του κάνουμε άλλη μια δοκιμή δηλαδή. Ναι, άλλη μια, να το δοκιμάσουμε τον άνθρωπο. Τι είμαστε, πειραματόζω? Και άμα δεν είναι καλός, γιατί τούτο εδώ δεν είμαστε πειραματόζω? Έχεις δίκιο. Ε, τούτος εδώ δεν είναι πείραμα. Αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήταν παράνομες. Με μαύρο φίδι και κολομπό που σε έφαγε κατακαημένο κοντό. Τις εκλογές τις κάνουμε, μάλλον για να τις κάνουμε. Θα χάσετε όμως. Ποιοι? Η Νέα Δημοκρατία θα χάσει. Όχι Αλέξανδρο, Αλέξη. Αλέξη, ρε. Και έχει και το ίδιο όνομα με το Μέγα Αλέξανδρο. Α, με τον Αλέξανδρο εδώ βάζει, βάζει και ο Αλέξανδρος εδώ δικό μας. Πώς δεν τον στηρίζει τον άνθρωπο? Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Πάμε. Εδώ έχουν τα παιδιά. Κάντε μια πρόβλεψη σήμερα, έχει Φενέρμπαξε Ολυμπιακό. Ναι, τώρα οικονόμησες. Κάσε. Πρόβλεψη. 20 πόντους διαφορά Ολυμπιακός. Το δίκανο. Καλά. Ένα από τα θέματα που απασχολεί και θα απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι, ένα από τα θέματα που απασχολεί και θα απασχολήσει, είναι η εστίαση. Δουλειά θα έχει η εστίαση. Εργαζόμενος όμως θα έχει να δουλέψουν εκεί. Τα περισσότερα μαγαζιά, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, δεν έχουν κόσμο να δουλέψει. Λοιπόν, εδώ, κύριος Λίνας, γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό τα μαγαζιά? Εσείς έχετε εδώ. Εδώ είμαστε πλήρες. Ο λόγος είναι ένας, ότι ναι, με τα παιδιά αποφεύγουν κάποιες θέσεις εργασίας, διότι δεν αμείβονται σωστά όπως πρέπει. Ο άλλος κάνει μια τετράωρη σύμβαση εργασίας και δουλεύει 8 με 10 ώρες. Δεν πληρώνονται νυχτερινά, δεν πληρώνονται δώρα, δεν πληρώνονται αποδοχές που λέει ο νόμος. Εσείς τι κάνετε για αυτό που είστε εργατικό κέντρο? Εμείς ως εργατικό κέντρο Χίου έχουμε δώσει τα τηλέφωνά μας. Όσοι επικοινωνούν μαζί μας, καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη, ναι, και στην επιθεώρηση εργασίας και στη δικαιοσύνη. Κάποιοι καταφύγανε σχετικά με το δώρο. Έχουν γίνει εισαγωγές σε πολλές επιχειρήσεις του νησιού. Όνομα δεν μπορούμε να πούμε. Ωραία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαιωθεί, αλλά υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πάρει το δώρο και έχουν υπογράψει ότι το πήραν, ή κάποιοι το πήραν και το επέστρεψα. Καθώς και υπάρχουν εργαζόμενοι που υπογράφουν για 8 και δουλεύουν και 4. Μπορείτε κάλλιστα να γυρίσετε να δείτε. Αυτή τη στιγμή σας καλώ να γυρίσετε να δείτε τις θέσεις εργασίας που έχει σήμερα το πρωί. Θα πάτε στην επιθεώρηση εργασίας, μετρήσετε μία-μία και πηγαίνετε στην επιθεώρηση, σας πούνε πόσες είναι δηλωμένες. Όλες είναι 4 δηλαδή. 4, 2 και 2 και 3 την εβδομάδα. Η επιθεώρηση δεν μπορεί να γυρίσει. Η επιθεώρηση, σας έχω πει ότι στοιχείο υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της υποστελέχωσης της επιθεώρησης εργασίας. Καμία κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια από το 2012 και εδώ δεν έχει δόκει σημασία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 στην επιθεώρηση στην κοινωνική και 3 στην τεχνική. Τα οποία 3 της τεχνικής έχουν επιφορτιστεί και τη Μυτιλήνη. Γιατί δεν πιέζεται να μπουν οι κάρτες όπως. Μπήκαν οι κάρτες οι ηλεκτρονικές στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά θα μπουν και στις μικρές επιχειρήσεις. Αλλά και στις μεγάλες επιχειρήσεις έχει παρουσιαστεί το φαινόμενο και μας έχει καταγγελθεί στοιχείο ότι τις μαζεύουν οι προϊστάμενοι και τις χτυπούν στην ώρα που πρέπει. Δηλαδή, όπου και να το πιάσει. Ναι, μεν είναι βελτιωμένο το σύστημα, ναι, μεν είναι βελτιωμένο. Όλα αυτά, οτιδήποτε σας λέω να το ξέρετε με την πείρα που έχω τόσα πολλά χρόνια και ως σερβιτόρος, ναι, που έχω 42 χρόνια, ναι, και πλέον, και ως πρόεδρος του εργατικού κέντρου, και ότι όσοι νόμοι και όσα μέτρα και να πάρθουν, αν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό που λέμε μαύρη εργασία, μαύρα χρήματα, μαύρα λεφτά, και ήδη και στον προϋπολογισμό του κράτους μπαίνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό, αν δεν κοιτάξετε, που αφορά τη μαύρη εργασία. Όλα μαύρα μας τα πες. Ευχαριστούμε. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως συγγνώμη. Καλημέρα. Παιδιά, από προσωπικό πώς πάτε εσείς? Έχετε, βρίσκετε? Μια χαρά είμαστε. Έχει κόσμο, ε. Έχει πολύ. Είσαι ο μόνος που το λες αυτό? Τα περισσότερα μαγαζιά δεν έχουν, δεν παγκόσμιο να δουλέψει. Για ποιο λόγο αυτό δεν πάει? Αυτό είναι αλήθεια. Πού να ξέρω εγώ.
Μήπως τους δίνουνε λίγα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Εσύ όσο καιρό έχεις... Ναι. Ας σε κερνάω καφέ, ναι. Εσύ όσο καιρό ήσουν που είχες τα μαγαζιά. Ή έβρισκες προσωπικό. Εντάξει, πιο μπροστά ήταν διαφορετικά. Ήταν διαφορετικά. Πριν την κρίση ήταν διαφορετικά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν... Έχουμε λέει και μικρή σεζόν και σου λέει ο άλλος... η αλήθεια έχω πολύ μικρή. Ναι, πολύ ναι, ναι. Μικρή σεζόν. Είναι και αυτό το πρόβλημα, παιδιά. Η σεζόν μας είναι μικρή. Ψάχνει. Καλημέρα. Άρα, παιδιά, και σας ψάχναμε. Φίλε μου, προσωπικό έχουμε, πώς πάμε. Ψάχνεις, έχεις. Εμείς είμαστε δύο, δουλεύουμε και βοηθάει και ο αδερφός μου και η νύφη μου κάποιες μέρες. Ναι, αλλά εσύ είσαι συνέχεια όμως. Ναι. Εσύ ήθελες να βρεις προσωπικό και δεν βρήκες, εσύ δεν... Όχι, δεν... βγαίνουμε. Βγαίνει η δουλειά. Βγαίνουμε εμείς, ναι. Τι πήρες και αστέρι τώρα, πήρες Δάφνη, είπαμε. Προαγωγή. Ταγματάρχη στο ΝΑΤΟ είναι αυτό, αμερικάνικο. Η Δάφνη είναι ταγματάρχη. Ναι. Δάφνη βάζουν και στο... Η Ασημένια είναι αντισυνταγματάρχης, η Πουλάδα συνταγματάρχης και μετά πάνε και τα άστρα. Εσύ τώρα ταγματάρχης. Ταγματάρχης, ναι. Ταγματάρχης, ναι. Άντε και εσύ, μετά είσαι, πας ταγματάρχης, μετά αντισυνταγματάρχης. Αντισυνταγματάρχης. Εκεί τι βάζεις, δύο φτερά. Ο αντισυνταγματάρχης έχει το ίδιο, αλλά Ασημένιο. Και μετά έχει την Πουλάδα. Ένα φαντάρο έχει πάει. Ναι. Αν νόμιζα ότι το έχει αποθυμένο όχι, μέχρι καλά, να. Καλά, αποθυμένο το έχω πει μόνιμο, ναι. Ήθελε να πα μόνιμο. Ναι, έφεδρο οδηγό είμαι. Ήθελε να πα μόνιμο. Ναι. Γιατί ρε φίλε, άρεσε εδώ. Βλέπει κόσμο. Όχι, είναι αρκετά χρόνια πίσω, αλλά ούτε σα μου αρέσει ο στρατό. Ναι. Ήθελε να πάω, αλλά σε αυτά τα κιλά δεν τον μπόρεσα να. Στου ΕΠΟ που πήγα. Ο στρατό, όχι ο πόλεμο, ο στρατό αρέσει. Τι βρήκε ο πόλεμο. Ο πόλεμο, σε ποιον άρεσε ο πόλεμο. Η ιεραρχία, το πρόγραμμα, όλα αυτά. Μ' αρέσει ο στρατός. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Αχρίαστα να είμαστε. Αχρίαστα, ναι. Παιδιά, τι γίνεται εδώ, όλα καλά. Άμα βγείτε και μιλήσετε, θα σας κόψουν τη σύνταξη. Θα σας εξαφανίσω, ρε. Ρε, μη φοβάστε, ρε. Έλα, Παναγία μου, τι μπορεί να σε βρίσκεται καλά καθούμενο. Άμα δεν βγείτε να μιλήσετε, ποιος θα μιλήσει. Γεια σας, ρε, παιδιά. Άκου, ρε. Μα βγήλα μιλήσω όμως κόψω για τη σύνταξη. Ένα, δύο, τρία. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. Αποστολή Στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Στος. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα, σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι, σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Το Σάββατο και την Κυριακή που μας πέρασε, το Σάββατο καλύτερα, έγινε στο κλειστό γυμναστήριο ένα πραγματικά νομίζω η πιο σημαντική αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει στο νησί μας, το 23 και το 22, Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών σε πάγκο για αθλητές με αναπηρία. Τελικά δεν ήταν αθλητές με αναπηρία και στην κυριολεξία ο χαρακτηρισμός το άθλημα των δυνατών. Από ό,τι είδαμε και εμείς, γιατί πρώτη φορά παρακολουθούμε Άρση Βαρών,
Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και έβαλαν μια μεγάλη υπογραφή. Κρίμα, κρίμα για αυτούς που δεν κατάφεραν να βρεθούν στις κερκίδες του κλειστού. Φίλοι μου, γεια σας. Σάββατο μεσημέρι, 6 του Μάη. Βρισκόμαστε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου της Χίου. Δεν θυμίζει τίποτα το κλειστό σε άλλες διοργανώσεις και σε άλλες μέρες. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Σήμερα έχουμε εδώ το άθλημα των δυνατών. Είναι το πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών σε πάγκο για άτομα με ειδικές δυνάμεις. Θα συνεχίσω να το λέω. Σήμερα έχουμε η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες διοργανώνει αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών σε πάγκο εδώ στο κλειστό. Συμμετέχουν βέβαια και οι Ιωνες, το αθλητικό σωματείο του νησιού μας. Αρκετοί όσοι βοήθησαν η περιφέρεια, ο Δήμος. Βέβαια, μέχρι αυτή τη στιγμή που ξεκινάει σε μισή ώρα περίπου, οι κερκίδες είναι απελπιστικά άδειες. Κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο σημαντική αθλητική διοργάνωση που έχει γίνει μέσα στο 23 εδώ στο νησί μας. Κανονικά αυτές οι κερκίδες θα έπρεπε να είναι γεμάτες. Λοιπόν, πολλοί αθλητές που ετοιμάζονται, έχουμε από διάφορα μέρη συμμετοχή. Θα μιλήσουμε, εδώ βλέπετε και τη γραμματεία, θα μιλήσουμε με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή Άρσης Βαρών. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, Ιωαννίδης, λοιπόν, μας πει, όπου θέλετε. Έχει φασαρία. Και εδώ θα έχει τη μουσική, αλλά δεν πειράζει. Όπου θέλετε. Όπου... Εδώ μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ομοσπονδιακό Προπονητή της Άρσης Βαρών, τον κύριο Ιωαννίδη. Καλησπέρα. Πόσο καιρό είσαστε στον χώρο της Άρσης Βαρών? Στον χώρο της Άρσης Βαρών των αθλητών με αναπηρία, φέτος κλείνω τα 22 χρόνια. 22 χρόνια. Ναι. Και τα 20 χρόνια σαν ομοσπονδιακός προπονητής. Είσαστε αθλητής και εσείς ο ίδιος? Εγώ έκανα Άρση Βαρών των Αρτιμελών. Ναι. Ήμουν αθλητής, Πανελλαιονίκης, εθνική ομάδα έχω αγωνιστεί. Έκανα τα πρώτα χρόνια τον προπονητή στην κανονική Άρση Βαρών. Και κάποια στιγμή μου δόθηκε η δυνατότητα το 2001 να ασχοληθώ με την Άρση Βαρών των αθλητών με αναπηρία, να γυμνάσω τον πρώτο αθλητή τότε που ασχολήθηκε, από τους πρώτους αθλητές που ασχολήθηκαν με το άθλημα, τον Δημήτρη τον Ανατολίτη. Κάναμε μια αρχή μετά το Σίδνεϊ όταν είχε έρθει το 2000 και συνεχίζουμε. Μαζί με όλα τα άλλα τα παιδιά και όλους τους άλλους αθλητές, τα αυτά τα 22 χρόνια προσπαθούμε να κρατάμε το άθλημα σε υψηλά επίπεδα. Όντας προπονητής σε όλους τους αθλητές, είτε αθλητές αρτιμελείς όπως είπατε, είτε αθλητές με ειδικές ικανότητες, υπάρχει διαφορά? Βασικά όλους τους αντιμετωπίζουμε σαν αθλητές. Στη διαδικασία της προπόνησης και στην προπόνηση δεν υπάρχει διαφορά σε ό,τι σχέση. Αθλητής και όλα είναι. Υπάρχουν διαφορές γιατί πρέπει να βρούμε προσβάσιμους χώρους για να μπορέσουν να κάνουν προπόνηση. Θα πρέπει όταν θα πάμε μια προετοιμασία, εκεί που θα γίνει η προετοιμασία, να έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, το ξενοδοχείο να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Σωστά. Γιατί βλέπετε όλα τα ξενοδοχεία δεν είναι προσβάσιμα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις το ίδιο. Εντάξει, τον εξοπλισμό είμαστε θεωρώ πάρα πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αρκετές άλλες. Πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιος δίπλα στα παιδιά. Σαφώς. Και δεν μπορείς ταυτόχρονα να γυμνάζεις και πάρα πολλά παιδιά, πολλούς αθλητές. Στην κανονική Άρση Βαρών μπορώ να πω σε ένα γυμναστήριο και να γυμνάζω 10 αθλητές ταυτόχρονα. Να δώσετε μια άσκηση, ας πούμε. Ναι, γιατί τα φορτώνουν, ξεφορτώνουν από τα κιλά, ναι, οι αθλητές μόνοι τους. Ναι, εδώ θα πρέπει κάποιος, οπότε περιοριζόμαστε στα 2-3 άτομα. Αλλά όλα τα άλλα λίγο πολύ είναι τα ίδια. Να ρωτήσω κάτι. Έχετε σαφώς μια εικόνα για τους αθλητές που εκπροσωπούν το νησί μας. Θα ρωτήσουμε για το νησί μας από τους Ιώνες. Τι επίπεδο είναι οι αθλητές οι δικοί μας?
οι Ιόνες τα τελευταία χρόνια κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουν να κάνουν καλή παρουσία στο δικό μας το άθλημα. Τους παρακολουθώ και στα άλλα αθλήματα. Έχουν καταφέρει να είναι μια αθλήτρια στην εθνική ομάδα, η Χριστίνα Ιπαβίτσου. Την καθοδηγώ όσο μπορώ. Κάνουμε προπόνηση από απόσταση. Τη στέλνω το πρόγραμμα, μου στέλνει βίντεο. Υπάρχουν κάποια άτομα που τη βοηθούν εδώ πέρα. Χαραλάμπος Ανδρέας Κύπρος. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έγινε η παρουσίαση των πρώτων ομάδων. Έχουμε μαζί μας την πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Τώρα έχουμε μιλήσει και με την πρόεδρο. Λοιπόν, η Μαρκέλα, πόσο εύκολο ήταν να γίνει αυτό το πράγμα, τη διοργάνωση? Άμα θέλεις κάτι πολύ, το κάνεις. Είτε δύσκολο, είτε εύκολο. Νομίζω ότι όλα μέχρι στιγμής έχουν πάει καλά. Είναι οι αθλητές, νομίζω ότι είναι ήδη ευχαριστημένοι και για τη διαμονή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που συνέβαλαν για όλο αυτό. Την περιφέρεια, το Δήμο, μας βοήθησαν πάρα πολύ. Θα έρθουν να δουν κανένα αγώνα? Νομίζω ότι θα έρθουν, όλοι θα έρθουν. Τους περιμένουμε. Τους περιμένουμε. Τώρα που το βλέπουν είναι αργά. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν. Δεν νομίζω να μην έρθουν. Πάντως και με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή που μιλήσαμε και με την Πρόεδρο της Ένωσης Αθλητών, μας είπε για τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση και για σένα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι αθλητές πώς είναι, είναι έτοιμοι για τον αγώνα? Νομίζω ότι είναι έτοιμοι, είναι στο προθερμαντήριο, θα είναι 25 αθλητές. Ναι. Πρώτα θα αγωνιστούν οι γυναίκες μαζί με τις δύο γυναίκες των Ιώνων, τη Χριστίνα την Παβίτσου και την Κατερίνα την Πατελίδα. Και μετά θα ακολουθήσουν οι άλλες κατηγορίες των ανδρών. Μας είπαν ότι επειδή έχουμε μπροστά μας και τους Ολυμπιακούς του 24, ότι και το συγκεκριμένο πρωτάθλημα μετράει. Φυσικά. Για τη βαθμολογία και τα όρια. Φυσικά, ναι. Όταν κάποιος πιάσει όρια, καταρχήν είναι το παγκόσμιο τώρα που περιμένουν τα παιδιά και κάποιοι περιμένουν να πιάσουν όριο για να πάνε στο παγκόσμιο. Θα έχουμε συμμετοχή και αποτυχίο? Πιστεύουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Μπράβο για τη διοργάνωση και καλή ξεκούραση κάποια στιγμή, αύριο μεθαύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Συνεχίζουμε. Παρακαλούνται οι διαιτητές να έρθουν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Παρουσίαση διαιτητών. Κεντρικός κριτής. Σέντρο ρέφερι, Αρακά Ηλιάνα. Δεξιός κριτής, Τσιακμάκης Αναστάσιος. Αριστερός κριτής, Κουλούμουγλου Φωτεινή. Σε δύο λεπτά ξεκινάει το γκρουπ. Γίνεται ένα κατέβαινο στον πάγκο. Μπράβο. Έγινε προσπάθεια της Καζαντζήλου. Πραγματικά είναι ιδιαίτερο. Απλά και μόνο βλέποντας την προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι αθλητές και θα δείτε και στη συνέχεια όταν αυξηθούν τα βάρη. Και μετά βλέπεις αθλητές αυτούς να φεύγουν με τα αναπηρικά αμαξίδια. Πραγματικά καταλαβαίνεις γιατί είναι το άθλημα των δυνατών. 63. Λοιπόν, έχουμε μία αθλήτρια από την Κύπρο στη συνέχεια.
Μία αθλήτρια από την Κύπρο, Μανακού Μαρία. Πάντως πραγματικά είναι απίστευτο και το στήσιμο που έχουν κάνει και το πώς διαμορφώθηκε. Όπως μας είπαν, βρέθηκε και ο κατάλληλος χώρος για να μπορέσει να φιλοξενηθεί αυτό το πρωτάθλημα. Πανελλήνιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών στον Πάγκο. Το καλό είναι ότι από ό,τι βλέπω σιγά σιγά γεμίζει. Γεμίζουν οι κερκίδες, έχει γεμίσει και με μικρά παιδιά. Ο Φραγκούλης ο Κυλαδίτης έχει φέρει τις αθλήτριες του. Που είχαμε κάνει μια συζήτηση μαζί του από τον Ηρέα Καρδαμήλου, αν δεν κάνω λάθος, ελπίζω όχι. Στα 63 να έρθει αθλήτρια Μανάκου Μαρία από την Κύπρο για την πρώτη της προσπάθεια. Πρώτη προσπάθεια. Να ετοιμάζεται Παπίτσου Χριστίνα. Και μετά παιδιά έχουμε τη μεγάλη, την αθλήτρια που περιμένουμε εδώ στο νησί μας, την Παβίτσου, τη Μαρία. Τη Χριστίνα, συγγνώμη. Χριστίνα Παβίτσου. Μακάρι να έχουμε εκπροσώπηση και στην Ολυμπιάδα. 2, 3. Αποστολή Στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Στος. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα. Σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Στος. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Το παλιό ταχυδρομείο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. Κάναμε... για να διαδηλώσουμε και να διεκδικήσουμε... Χάθηκε ο ήλιος! Έσβησε το φεγγάρι! Από το... Σκοτίνιασε ο ουρανός! Παιδιά, κόλλησα. Ήταν πραγματικά πολύ ιδιαίτερες όλες οι προσπάθειες των αθλητών. Είχαμε και χιώτες αθλητές από το σωματείο Ίωνες Αμέα, συγγνώμη, οι οποίοι πραγματικά καταχειροκροτήθηκαν σε κάθε τους προσπάθεια. Δειλά-δειλά ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει ότι πρέπει να αγκαλιάσει αυτούς τους αθλητές και ήδη βλέπουμε ήδη τα τελευταία χρόνια μετά, ειδικά μετά στους Παραολυμπιακούς του Ρίου, ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα και από την κοινωνία, από τα τοπικά κανάλια, από τη Βουλή, τους καλούν, μιλούν στα σχολεία κτλ. Έτσι νομίζω αυτό θα είναι και η αρχή μιας καινούργιας πλέον, ας την πούμε, έρας, για να φέρουμε όσους πιο πολλά μπορούμε να αθλητές κοντά στα αθλήματα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έχει στρέψει ο Φακούς γιατί διαγωνίζεται τώρα η αθλήτρια. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η Παβίτσου, η Χριστίνα είναι στη δεύτερη προσπάθεια της. Στα 80
81 κιλά. Μπράβο, ρε Χριστίνα. Ήταν άκυρη αυτή η προσπάθεια. Είναι και το ψυχολογικό κομμάτι, αν σκεφτεί κανείς. Αν σκεφτεί κανείς ότι διαγωνίζεται στο σπίτι της, διαγωνίζεται μπροστά σε ανθρώπους δικούς της. Δεν σημαίνει κάτι βέβαια αυτό, παιδιά. Λοιπόν, μιλήσαμε το... Λοιπόν, να πάμε να μιλήσουμε και με την Κέλτη Λουφάκη που είναι εδώ. Θέλεις. Εντάξει, κάτσε, φέρω μια καρέκλα, κάτσουμε εδώ. Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, από μια τέτοια διοργάνωση, από ένα τέτοιο παλαιό πρωτάθλημα, δεν θα μπορούσε να λείπει η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, όπως γνωρίζουμε, είναι και ένα δικό σου κομμάτι η διοργάνωση αυτή. Υπήρχε μια πρόταση από την περιφέρεια γενικά να κάνουμε ένα αθλητικό δρόμενο εδώ στη Χίο και σαν σκέψη είχαμε με τη Μαρκέλα την Αγιασμάτη, την πρόεδρο των Ιώνων, γιατί να μην κάνουμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα άρση βαρών σε πάγκο. Οπότε η ιδέα υλοποιήθηκε. Ξεκίνησε αρχικά από την περιφέρεια που ήταν εκεί μεγάλη χρηματοδότηση μαζί και τον Δήμο της Χίου και οπότε πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Χίο πανελλήνιο πρωτάθλημα άρσης βαρών στο νησί μας μαζί με την Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, γιατί είναι συνδιοργάνωση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καθιερωθεί από εδώ και πέρα. Μακάρι. Θα πω και εγώ μπροστά γι' αυτό, δηλαδή θα θέλουμε πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό έτσι να προβάλλεται ο παραολυμπιακός αθλητισμός, αλλά και για να γίνονται τέτοιου είδους δράσεις όπως ένα πανελλήνιο σε νησιά και όχι μόνο σε μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Να σε ρωτήσω κάτι, με την εμπειρία που έχεις από αντίστοιχα πρωταθλήματα στο εξωτερικό, σε τι επίπεδο θα έβαζες αυτή εδώ την διοργάνωση όπως γίνεται στη Χίο τώρα? Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι άρτια διοργάνωση και από τους αθλητές που ξέρω όλους και συζήτησα μαζί τους μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και με τη διαμονή και με τη μετακίνηση και με τη διατροφή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν έρχεται ένας αθλητής να αγωνιστεί, να κάνει ένα ρεκόρ, ένα πανελλήνιο ρεκόρ, να πάρει ένα μετάλλιο, πρέπει να είναι και τακτοποιημένο στην διαμονή του, στη διατροφή του, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι, αλλά και ο χώρος του γηπέδου είναι προσβάσιμος, φιλικός για τα άτομα με αναπηρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Άρα δείχνουμε ότι όλοι οι υπεύθυνοι που ασχολήθηκαν για τη διοργάνωση το τρέξανε, αφιερώσαν χρόνο. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει πραγματικά να στερηθεί σε μια διοργάνωση του εξωτερικού. Αν και είμαστε σε πρωτάθλημα άρσης βαρών, ήθελα να μου πεις εσύ οι δικές σου αγωνιστικές υποχρεώσεις, συνέχεια ποιες είναι? Σε ελάχιστες μέρες αναχωρώ για Γαλλία. Έχω παγκόσμιο πάλι, ένα παγκόσμιο κύπελο. Το λες λίγο στενάχωρα. Όχι, δεν το λέω στενάχωρα. Απλά επειδή βρίσκομαι συνέχεια μεταξύ Αθήνας και Χίου, με όλα αυτά που τρέχω, γιατί να ξέρετε ότι εγώ εδώ δεν είμαι μόνο σαν Κέλλη Λουφάκη, είμαι στην Επιτροπή των Αθλητών, είμαι πρόεδρος αθλητικού σωματείου IIT Αθήνας. Δυστυχώς είχα και εγώ αθλητή, αλλά επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα δεν μπορούσε να έρθει. Αλλά συνεχίζει και το αγωνιστικό το δικό μου το κομμάτι της ξεφασκίας για την πρόκριση για το Παρίσι. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά. Εγώ κάνω την προσπάθειά μου και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι όλα θετικά. Αλλά το σημαντικό είναι η προσπάθεια. Επειδή μέχρι τώρα δείχνεις ότι όταν χρειαστεί να βάλει το χέρι του ο Δήμος ή η Περιφέρεια ή κάποιες άλλες οργανώσεις, μπορείς να τα καταφέρεις. Ναι. Από το πόστο που είσαι, μήπως θα κατάφερνες καλύτερα, σίγουρα θα σου έχουν γίνει προτάσεις, είμαι βέβαιος. Μήπως θα τα πετύχεις καλύτερα αν είσαι σε μια άλλη θέση, αιρετή, ας πούμε. Κάντε λίγο υπομονή και θα ανακοινωθεί και αυτό σύντομα. Θα κατέβω. Αν είναι τώρα για τις βουλευτικές, δεν μπορείς να το πεις, θα κάψεις. Τον Οκτώβριο δηλαδή. Ναι. Θα είμαι υποψήφια, αλλά κάντε λίγο υπομονή και θα ανακοινωθούν όλα επίσημα. Αν θες, μπορείς να το πεις, δεν υπάρχει θέμα. Δεν καίγεται η εμφάνισή σου. Δεν έχει να κάνει αυτό, αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Α, εντάξει. Οπότε θέλω να ακολουθήσω το πρωτόκολλο. Και μπράβο σε αυτό που κάνεις. Με ποιο θα βάλεις?
Λοιπόν, είναι και κάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ για τον τόπο μου, ναι, και όχι μόνο για τον τόπο μου, γενικά. Και... νομίζω το νησί, τα νησιά έχουν περισσότερη ανάγκη από την Αθήνα. Από πάρα πολλές απόψεις, από πάρα πολλούς τομείς. Επειδή ούτως ή άλλως έχω πει ότι ό,τι γίνει αγωνιστικά είναι μέχρι του χρόνου, μετά σταματάω, κρεμάω τα παπούτσια μου σαν πρωταθλητισμό. Και το ξύφος. Το ξύφος, ναι, αλλά το ξύφος αγωνιστικά. Γιατί... προπονητικά. Όχι προπονητικά. Το ξύφο στο να διεκδικώ πράγματα και να αγωνίζομαι, ναι, ναι, για το καλύτερο του τόπου μου, θα ξεκινήσει από άλλο πόστο, πρωτό Θεός. Εγώ λίγο βλέποντας δηλαδή σήμερα αυτή την προσπάθεια μέχρι τώρα, όλο και πιο πολύ καταλαβαίνω γιατί λένε το άθλημα των δυνατών. Είναι το άθλημα των δυνατών. Είναι να βλέπεις αυτούς τους αθλητές και όλα τα δεν μπορώ μου και τα αυτά μου. Γι' αυτό και είναι σημαντικό τα νέα παιδιά που έχουν έρθει να παρακολουθήσουν τους, ναι, αγώνες, να παίρνουν έτσι θετικά μηνύματα, να εμπνέονται και να παροτρύνονται στο να μην τα παρατάνε, να πιστεύουν πάρα πολύ στον εαυτό τους και τις δυνατότητές τους και να ξέρετε πάντα ότι οι αποτυχίες είναι αυτές που μας κάνουν πιο δυνατούς, να μην τα παρατάμε και να θέλουμε να συνεχίσουμε να κατακτούμε όλους τους στόχους μας. Να είσαι καλά, Κέρση, ευχαριστώ πολύ και περιμένουμε τα νέα σου πρώτα από το Παρίσι που είναι κοντά. Όχι, και μετά από την άλλα νέα. Τι άλλα νέα. Που θα έρθουν πριν από το Παρίσι νέα. Τι έχει άλλα νέα. Δύο μέρες είναι το Παρίσι. Όχι, το Παρίσι δεν είναι δύο μέρες. Είπε σε λίγες μέρες, φεύγουμε για το. Φεύγω για τη Γαλλία. Α, για τη Γαλλία. Ναι, είναι αγώνες. Εγώ όταν εννοώ το Παρίσι εννοώ η πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς. Είναι του χρόνου. Α, η πρόκριση, μάλιστα. Να έρθει με το καλό. Και καλή επιτυχία στους αγώνες του Οκτωβρίου. Αυτή θα είναι ζέσταμα απλό. Αυτή θα είναι αγώνες εκτός γηπέδου. Θα είναι απλό ζέσταμα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Λοιπόν, η Παβίτσου η Χριστίνα για τους Ιώνες της Χίου, 81 κιλά, είναι η τρίτη της προσπάθεια. Το καλό είναι ότι το γυμναστήριο γεμίζει, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Απλός κόσμος είναι, μικρά παιδιά είναι. Κάποιοι συγγενείς φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε παιδιά, πάμε στο χειροκρότημά μας. Έλα, Χριστίνα. Πάμε ρε Χριστινάρα. Για να δούμε. Άντε ρε Χριστίνα. Είναι πραγματικά οι στιγμές αυτές πριν από το βάρος. Κράτα. Μπράβο ρε Χριστίνα. Πάνω. Όχι. Πάμε σε 91 κιλά στην 11η θέση. Θα μιλήσουμε εδώ με τον πρωταθλητή. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας ένα Ολυμπιονίκη, ο κύριος... Παύλος Μαμάλος. Ο κύριος Παύλος Μαμάλος. Είχαμε γνωριστεί και πριν με την άλλη ιδιότητα, έχει κάνει και DJ. Αλλά ζητώ συγγνώμη που δεν αναφέραμε αυτή την ιδιότητά σας, Ολυμπιονίκης. Όταν ήμουν μικρός έπαιζα DJ, εντάξει. Πού ήταν αυτή η επιτυχία που είχατε κάνει? Το Ρίο το 16. Χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Ρίο. Είναι το δεύτερο μετάλλιο που κατακτούμε στην Άρση Βαρών σε αυτούς τους παραολυμπιακούς αγώνες στο Ρίο Ντε Ζανέιρο. Η βοήθεια του Ιμάντα. Συμμετείχαμε με 6 αθλητές. Έχουμε άλλον έναν που αγωνίζεται το βράδυ. Ο Δημήτρης Μπακοχρήστος είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο με 162 κιλά ανύψωση στα 54 της κατηγορίας και είναι τα 238 κιλά η τρίτη και τελευταία προσπάθεια
του Έλληνα γίγαντα, του αετού της Άρσης Βαρών σε πάγκο. Και είναι όρθιος, δεν λυγίζει, 238 κιλά επιβεβαιώνει αυτή την απόλυτη κυριαρχία του, έγκυρη προσπάθεια με ψήφους 2-1 τη μιας, Παύλος Μάμαλος, ο χρυσός παραολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών. Στα έως 107 κιλά βλέπετε και τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Φουντουλάκη, να πανηγυρίζει και τους Έλληνες της Αποστολής να επιθυμούν το γίγαντα. Διαφημιστικά μηνύματα. Πάμε! Χαθείτε να χαθείτε πια με αυτές τις διαφημίσεις. Αποστολή Στος. Τα πάντα για το σπίτι σε τιμές σοκ. Αποστολή Στος. Στο παλιό ταχυδρομείο. Εδώ θα βρείτε πραγματικά τα πάντα σε τιμές έκπληξη. Αποστολή Stores. Όλα τα παιχνίδια, όλα τα είδη για το σπίτι σε τιμές που δεν φαντάζεστε. Στο παλιό ταχυδρομείο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. 1, 2, 3. Α, εντάξει. Η εβδομάδα έκλεισε με λίγο από εκλογές. Μία μικρή βόλτα, να βρούμε έτσι το, πάρουμε το προεκλογικό κλίμα, λίγο από τα περίπτερα των κομμάτων, λίγο από το τι πιστεύετε εσείς, ίσα για να ολοκληρώσουμε την πρώτη-τελευταία εβδομάδα πριν τις κάλπες. Εδώ. Στον αγώνα, πολύχρονος. Happy birthday, now you're 1 year older. Happy birthday, your life's still... Έχει σήμερα τα γενέθλια ο κύριος Λύκος. Παιδιά, πάρτε ό,τι θέλετε. Αυτό με τι το βγάλατε, με τι άδεια το βγάλατε? Ε, το φάρο. Ήρωας πολέμου. Τι λέει ο άνθρωπος. Το περίπτερο με τι το βγάλατε. Γιατί... Με τι άδεια το βγάλατε. Ακριβώς, θέλω να σας εξηγήσω. Εξηγήστε μας. Ότι αναγνωρίσανε όλα αυτά τα χρόνια που δίνω τα πάντα για τυχείο. Όπα. Ναι. Και σου λένε πάρε ένα περίπτερο. Και μου λένε πάρε ένα περίπτερο. Έλα Παναγία μου, τι μπορεί να σε βρίστε καλά καθούμενο. Μάλιστα. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Τι ώρες ανοιχτά είσαστε, ώρες καταστημάτων? Ώρες καταστημάτων. Τι θα κάνουμε εδώ μέσα, American Bar. Μάλιστα. Βρίσκεται πάντα εδώ. Να φέρετε και εφημερίδες και τσιγάρα. Το δίκανο. Αυτά έχουν το κέρδος. Ναι. Τάσο. Βοήθα λίγο τον άνθρωπο σε περίπτερο, τώρα το ξεκίνησε. Να και τα παιδιά από το σασμό. Το πρωί. Εδώ βλέπουμε και τα παιδιά στον αγώνα. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε. Θα μας πείτε πώς πάει ο κόσμος, τι λέει. Κάνει ερωτήσεις δηλαδή. Περνάει ο κόσμος, κάνει μερικές ερωτήσεις. Το απαντάμε σε μερικά πράγματα. Εσείς που είστε και λίγο πιο, έχετε ζήσει και παλαιότερες. Ναι. Έχει καμία σχέση με παραμονές εκλογών, ας πούμε, το 87, 85, 90. Ο κύριος πρόεδρος κυβερνήσεως. Την απάντηση θα την έχετε, κύριε Μητσοτάκη, στην επόμενη ομιλία μου.
Κοίταξε, όχι, τότε ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πολύ διαφορετικά. Έτσι, δηλαδή και τα πολιτικά κόμματα διαφορετικά. Ναι. Τα κόμματα που κυριαρχούσαν την εποχή εκείνη πάλι διαφορετικά. Εντάξει, τώρα ζούμε. Έχουμε προσαρμοστεί στην εποχή μας. Πώς να το κάνουμε. Μα έτσι. Πολύ ησυχία, πολύ. Μανώλη μου, τι να σου πω, παιδάκι. Ειρήνη να υπάρχει. Τι να σου πω, την υγεία μας. Να έχουμε και από εκεί πέρα πια ο κόσμος. Εντάξει. Πάρα περνάνε άνθρωποι. Περνάνε άνθρωποι και σε εμάς και στο πλαϊνό περιπτεράκι και στο παρακάτω περιπτεράκι. Στο παρακάτω και στο απέναντι. Και στο απέναντι, ναι. Τώρα κάπου έχουν πάει τα παιδιά, ναι. Εντάξει. Εδώ είναι παιδιά που γίνεται, μέσα αλλά μην φανταστείτε. Μέσα στα πλαίσια φυσιολογικής, εντάξει. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Θα πάνε όλα καλά. Ειρήνη να υπάρχει υγεία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Εδώ. Χαίρετε. Δεσποινή, πείτε μας δύο λόγια. Τι να σας πω. Τι σας ρωτάει ο κόσμος που έρχεται. Τι κάνει. Α, εσείς απλά δίνετε. Ναι, ναι, είμαι εθελοντής. Εγώ απλά δίνω φυλάδια. Εθελοντικά δουλεύετε. Ναι. Μπράβο. Ορίστε, υπάρχει ακόμα εθελοντισμός. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εδώ εσύ τι κάνεις στο περίπτερο. Ωραίος τύπος. Περιμένω να έρθεις εσύ κοντά. Ουάου! Για εσένα περιμένω. Για συνέντευξη ήρθες. Εσένα περιμένω. Για να είσαι και κουστομαρισμένος. Εσένα περιμένω, θα έρθει. Έχεις δηθεί σαν μεγάλη Πέμπτη. Έτσι, πιο καλά συντημένος. Λέμε καλημέρα πρώτα απ' όλα, πάμε καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Τι κάνεις εσύ εδώ, είσαι στο περίπτερο, βοηθάς γιατί... Βοηθάω τον Ελευθέρη μέσα, ναι. Του δίνω το χαρτί για να το δίνει. Το δίνει για να το δίνει. Λέλα το. Δεν μου λέει, κόσμος περνάει από εδώ. Αρκετός κόσμος. Ωραία, και τι ρωτάει. Καθότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Κόσμος θέλει να πω, κόσμος που να είναι... που δεν τους ξέρεις τέλος πάντων. Που δεν λες ότι αυτοί είναι δικοί μας. Όχι, ρωτάνε για τους υποψήφιους, τους δίνουμε τα φυλάδια ενημερωτικά, ναι. Να λάβουν γνώση. Θα το πάρουν, τα διαβάζουν, τα μελετάνε, σκέφτονται. Απαντάς ότι σε ρωτάνε. Μέχρι την τελευταία Κυριακή, όλοι δεν το επεξεργάζονται. Τώρα ουσιαστικά είναι τελική ευθεία. Τελική ευθεία πια είμαστε, εντάξει. Αλλά μεγάλη, ήρεμα πράγματα. Εντάξει. Μα εντάξει, ήθελε και λίγο ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε δραστήριοι, σαν Νέα Δημοκρατία, δραστήριοι αρκετά. Κάνουμε τις εκδηλώσεις μας που πρέπει, τρέχουμε, ενημερώνουμε τον κόσμο. Εντάξει. Δεν θα γυρίσουμε και στη δεκαετία του 80. Ωραία. Πάμε μπροστά. Εντάξει, ωραία τα λεπτά. Εσύ θες να τζέλε τώρα. Ερχόταν ο Παπαντρέου, ερχόταν ο Μητσοτάκης εδώ στα μπαλκόνια, γινόταν χαμός. Ελάτε καλά, πάρτε αφιλάδιο. Πόσο τα έχεις. Έλα και έχει ταξίδι, μια τυχερή έχει ένα ταξίδι μέσα. Για ψάξτε το καλά. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλό αγώνα. Καλό αγώνα. Πρέπει και μέσα φυλάδια να βάλουν κάτι. Να γίνεται μια κλήρωση. Πήρες φυλάδιο. Ένα φυλάδιο τυχερό είχε μέσα δώρο ένα ταξίδι. Ακολουθάτε και μην ρωτάτε. Για δύο άτομα. Άμα κέρδιζες, ποιον θα παίρνεις μαζί. Ποιον άλλο. Σίγουρα, ή τα λες τώρα επειδή είναι. Πάρω και σένα. Μια χαρά τα πεις. Λοιπόν, πάμε. Hello. Hello. Where are you from? We are from a local channel in Chios. Turkey. Turkey. Okay. This is your first time in Chios? No. No. How many? 10 times? I think 5 and 5. 6. Okay, yes. First time with the bicycle? Only first time, only, okay. The bicycle. Bicycle, okay, okay, okay. Πρόσεχε τα αυτοκίνητα. Όπα, όπα. Be careful the drivers, the cars. Be careful, τα μάτια σου. No problem. No, no. I will careful. Εσύ προσέχεις. They don't take care of you. Θα σε βρουν από κάτω από κάνα αυτοκίνητο. Be careful. Thank you very much. Dangerous drivers. Thank you very much. Bye. Ο καμένος άνθρωπος, πέ του πως δεν οδηγούμε καλά. Τι έγινε. Όπα. Πέ του πως δεν οδηγάμε καλά. Καλά είναι εσύ τάπης. Λοιπόν. Κάτσε να βρούμε κανένα προεκλογικό... Προεκλογικό τέτοιο. Κάτσε να ρωτήσουμε πάλι τούτους να μας πούνε ότι είναι... ότι τους λέμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Κάτσε να ρωτήσουμε. Γεια σας ρε παιδιά. Τι γίνεται. Μιλάς ελληνικά. Ναι. Αγγλικά. Αγγλικά όχι.
Πώς τα βλέπεις τα πράγματα με τις εκλογές? Τα πράγματα καλά είναι. Πολύ καλά. Εσύ δεν έχετε εδώ. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Πολύ καλά. Καλά, ε. Ναι. Εσύ από πού έρχεσαι? Από την Αίγυπτο. Αίγυπτο. Είσαι καιρό εδώ, θα είσαι. Για να μιλάς έτσι ελληνικά. 17 χρόνια. 17 χρόνια. Φαντάζομαι δουλεύεις έτσι. Από 2007 είμαι. Έρσα και έφυγε. Παντρεμένος είσαι? Παντρεμένο. Εδώ. Έχω 3 παιδιά. Όχι, στην Αίγυπτο. Α, η οικογένεια είναι πίσω. Η οικογένεια είναι πίσω. Εγώ κάθε χρόνο πάω για κιουπές για ένα μήνα, 2-3 μήνες και γυρίζω. Καλά ρε φίλε. Γιατί δεν φέρνεις εδώ τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου? Γιατί είναι τώρα είναι ακριβά και πρέπει να κάνουμε καραστοκό. Πρέπει να γίνει το καραστοκό πάνω από 14.000 κάθε χρόνο. Εγώ δουλεύω με 700 ευρώ το μήνα. Αυτή πώς να το βγάλω 14.000 κάθε χρόνο? Α, για να τους φέρεις για πρέπει να... Για να σου φέρω πρέπει να είναι πάνω από 14.000 κάθε χρόνο. Να βρεις μια άλλη δουλειά. Τώρα βρούμε. Στην Εθνική ψάχνουν διευθυντή. Έβαλες την υγειά μας να έχουμε. Ναι. Άντε, μπράβο, χαιρετισμούς να δώσεις στην οικογένεια. Χαίρετε. Πώς τα βλέπετε με τις εκλογές? Εγώ σε παρακολουθώ στην τηλεόραση. Τώρα σε βλέπω και εσύ. Πώς τα βλέπεις με τις εκλογές? Εγώ θέλω κάτι σαν ναυτικός, θέλω και εγώ κάτι. Α, ναυτικός είσαι. Ναυτικός. Γιατί οι ναυτικοί δεν κάνετε όλοι μαζί μια προσπάθεια? Έλατε. Να βγάλετε έναν άνθρωπο που θα παλέψει για σας. Βεβαίως. Πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά 18 χρόνια ήμουνα στο εξωτερικό. Με γκαζάρικα και χημικά. Ναι. Του Λιβανού. Τώρα ήμουνα στην ακτοπλοεία στο Αριάδνη, το φέρα εγώ από την Ιαπωνία. Ναι. Και κάναμε και πήρα σύνταξη. Ναι, αλλά τώρα όποιος βγαίνει κόβει και λίγο αυτή η σύνταξη. Α, όλα αυτούς. Το ταμείο δεν υπάρχει. Όχι, πια. Ναι, το ξέρω. Να, και αυτός εκεί που δίνει τώρα τις καφέδες και αυτός ναυτικός. Ναι. Το ΝΑΤ είναι. Ναι. Γιατί δεν μαζευόσαστε όλοι? Μαζευόμαστε, αλλά κάτι πρέπει να γίνει παραπάνω. Μα αυτός ο συνδικαλισμός θα έχει κάνει όλα, τα έχει καταστρέψει. Α, όλα. Τώρα να δούμε η Νέα Δημοκρατία, αν έβγει ή κάτι το Πασόκ. Κάτι θα το Πασόκ δεν έδωκε τίποτα ποτέ. Τώρα θα ξαναδώσει όμως. Εγώ το ψήφιζα το Πασόκ. Ναι. Τώρα το Πασόκ αλλά δεν έδωσε τίποτα. Τίποτα. Δεν βαριέσαι, υγεία να υπάρχει. Υγεία να υπάρχει. Αυτά λοιπόν με τη βδομάδα που πέρασε από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Η βδομάδα που έρχεται μεταξύ άλλων έχει το πολύ ωραίο παζάρι του εργαστηρίου, του ειδικού εργαστηρίου, του ειδικού σχολείου που υπάρχει στο Λατόμι. Οι δημιουργίες των παιδιών σήμερα γίνονται τα εγγένεια. Σήμερα δεν κάνω λάθος. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Σήμερα γίνονται τα εγγένεια. Είναι ένα μεγάλο περίπτερο που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την Ομαρχία. Λοιπόν, πραγματικά κάντε μια βόλτα, αξίζει, είναι καταπληκτικές οι δημιουργίες των παιδιών. Οι τιμές είναι πολύ οικονομικές. Ο λόγος δεν είναι όμως για να πουλήσουν εύκολα τα προϊόντα, να πουλήσουν εύκολα τις κατασκευές των παιδιών. Ο λόγος είναι για να φέρουν τα παιδιά κοντά σας, κοντά μας. Μπράβο, δείτε εδώ παιδιά τι έχουν φτιάξει τα παιδιά. Δηλαδή τα έχουν φυτέψει, τα έχουν... Ναι. Είναι φυτεμένα, είναι... Από σπόρο. Από την αρχή, ε. Από την αρχή η δημιουργία. Λοιπόν, εδώ έχουμε και έναν από τους καλλιτέχνες, ο φίλος μας ο Ερμάν. Χάρηκα. Φίλε μου, τι έχεις φτιάξει εσύ εδώ, τι φύτεψες? Αυτό εδώ. Τι φυτό είναι αυτό, κακτός? Είναι αλόι, παιδί. Αλόι. Είναι φυτευτικό. Αλόι δέρα. Μπράβο. Και βέβαια τη βδομάδα που έρχεται εν όψη και του ξεκινήματος και φέτος του ΚΑΜΠ, του Ναυτικού Ομίλου της Χίου, θα θυμηθούμε το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει πέρσι, κάπου στα μέσα Ιουνίου, όπως και φέτος, τέτοιες μέρες θα ανοίξει. Ο κύριος Τάκης Καπινάκης, από το 1930 πρόεδρος, όχι, πιο μικρός είναι, συμμαθητές είμαστε. Κοντά. Λοιπόν, έβλεπα την ημερομηνία, 92 χρόνια. Είναι απίστευτο, έτσι. Ιστορικό. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχουμε κατοχυρωθεί σαν ιστορικό σωματείο. Είναι άλλη κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, οφείλω να ομολογήσω, Τάκη, επειδή έχουμε μια αγάπη για το πόλο, έχω μια αγάπη για τον ναυτικό όμιλο, ότι έχω πολλές αντιδράσεις από ανθρώπους του μπάσκετ. Μου λέει, εν πάση περιπτώσει, το μπάσκετ έχει πιο πολλούς, έχει μαζεύει κόσμο, όλο για τον όμιλο. Κοιτάξτε, το κάθε σωματείο κάνει την προσπάθειά του και είναι σεβαστή από όλους μας. Από εκεί και μετά, εμείς κάνουμε τη δική μας την προσπάθεια.
να έρθουν τα παιδιά κοντά στα αθλήματα του ναυταθλητισμού. Νομίζω ότι αυτά που έχει φέρει ο ναυτικός όμιλος στο νησί, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει από κάποιο άλλο σωματείο. Επειδή χρωστάγαμε να το δείξουμε μετά και την απώλεια του καπετάνιου του Ψαρά Γκλόρι, ένα από τα θέματα που θα δείτε πιθανώς την επόμενη εβδομάδα είναι και μια αποστολή που είχαμε κάνει πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, στα γειτονικά αγαπημένα ψαρά. Πάμε μια μέσα να δούμε τι γίνεται. Πώς το λένε εδώ το μαγαζί? Γεια σας, ρε παιδιά. Ρεσάλτο. Ρεσάλτο πειρατών. Έτσι, ναι, ναι, είναι ρεσάλτο πειρατών. Εσύ τι είσαι, ένα παλιά πειρατής? Και εγώ κάποτε ταξίδευα. Α, ναυτικός. Και τι, τώρα τι, δεν σταμάτησε? Τώρα είμαι συνταξιούχος. Ακόμη δεν τα... Τώρα μιλούσα με έναν πάλι ναυτικό, του έχουν... Μα έχω και σκάφος και ψαρεύω. Α, ψαρεύεις ακόμα? Βέβαια. Τα καταφέρνεις δηλαδή? Ακόμη δεν ταυτίζαμε τι, από τώρα θα... Ωραία, φίλε. Από τώρα θα... Θα κάνω. Δεν μου λες τι ήσουν μέσα, καπετάνιος? Όχι, στη μηχανία πήγαινα. Μηχανικός, ε? Μέχρι τρίτος, όχι να πάω ψηλά. Γιατί δεν ήθελες να πας παραπάνω? Δεν ήμουν, δεν μπορούσα, όχι δεν ήθελα, αλλά δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Ευχαριστημένος δηλαδή με τη... Δόξα τω Θεώ, καλά, περάσαμε. Μπράβο. Και φέτος είχατε και κόσμο που είχατε τουρισμό. Πολύ, πέρασε, πολύ κόσμος πέρασε. Μα ξαφνικά ακούω και εγώ, ανακαλύψαν τα ψαρά ξαφνικά. Μία, πέρασε πολλοί κόσμος. Όλοι ξαφνικά τα ψαράκια, τα λέω, 100 χρόνια Τούρκοι καδονάνετε, τώρα τα βάθατε. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αυτά με τη βδομάδα που πέρασε, αυτά με τη βδομάδα που έρχεται. Να είστε όλοι καλά, προσοχή, αυτό το Παρασκευά Σαββατοκύριακο είναι το προτελευταίο ουσιαστικά πριν τις εκλογές, οπότε θα δεχτείτε φιλικές συνεχόμενες επιθέσεις υποψηφίων, βουλευτικές έχουμε τώρα την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, και χρόνια πολλά να πούμε στον Ισίδωρο και την Ισιδώρα που γιορτάζουν την Κυριακή, και βέβαια χρόνια πολλά στις μαμάδες σας και στη μαμά μας. Την Κυριακή είναι η γιορτή της μητέρας, οπότε θα μου επιτρέψετε αρχικά να πω χρόνια πολλά στη δική μου και χρόνια πολλά να χαίρεστε και τις δικές σας. Γεια σας. Τι κάνει? Είναι κυρία αναγνώστου, είναι στοιχείο ή αλλιώς σε κάποιο πλανήτη που θυμίζει γη. Πολύ εντυπωσιακό πίσω αυτό. Είναι σαν να είναι αυτά τα ταβάνια στα παιδικά κρεβάτια που θες να κοιμηθεί. Και αυτά φωσφορίζουν το βράδυ και τα μετράει το παιδάκι, κοιμάται μετά. Έχει ντυθεί λίγο το σκηνικό της, φύγαν οι φουσκαλίθρες από γύρω, μπήκαν πάνω της. Θα το ξεκούμπωνα και μία να πάρει την ανάσα του ίσως, δεν ξέρω. Ωραίο είναι έτσι για ένα καφέ στοιχείο, να πας μια τη βόλτα σου, cool. Δεν καταλαβαίνω τι χρώμα είναι. Είναι γκρι, είναι πράσινο. Είναι γκρι πράσινο. Ναι, ωραίο. Θα δούμε. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να είμαστε λίγο επίκης. Ηρεμήστε, είναι εντυπωσιακό που ντύθηκε φόντο. Μπράβο της. Μπράβο, πολύ ωραίο. Παρακάτω. Το σημερινό παιχνίδι. Μα εγώ έπαιζα, το είδα από μέσα. Καβαλά. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο. Έπαιξα σε όλο τον αγώνα. Πιστεύω ότι εντάξει, τα καταφέραμε καλά σαν πρώτο αγώνα. Θα δούμε τώρα πώς θα πάμε σε ευρωπαϊκό. Πιστεύεις ότι. Είμαι πολύ ωραίο. Βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίο. Είμαι αλέντελον. Πιστεύεις ότι μπορεί, είστε φαβοροί για τον τίτλο, θα τα καταφέρετε? Βέβαια, αφού εγώ το... Τσάρας από πίσω, ξέρεις. Φυσικά και τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα, έχουμε καλό κλίμα στις πρόβες, θα πάμε καλά με τα παιδιά, στις προπονήσεις. Πες τώρα και ένα χάος. Χάος, θα το βάλετε, πότε θα το δω, χάος, πότε θα το δω, χάος. Τα κάνω όλα μετά τις δύο. Ένα, δύο, τρία. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Άντε ρε, παιδιά.
Χάος. 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 Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Η ζωή για τα αδέσποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Τα αδέσποτα της Ελλάδος ζουν σε άθλιες συνθήκες. Δεν είναι επιλογή τους να ζουν στον δρόμο, αλλά δική μας έλλειψη ευθύνης. Και είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Δεν αγοράζουμε ένα ζώο, αλλά υιοθετούμε ένα αδέσποτο σαν αυτά εδώ. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας για να μην επιβαρύνουμε την κατάσταση. Προσφέρουμε εθελοντική βοήθεια στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής μας, πιέζουμε το Δήμο μας να εφαρμόσει τον νόμο για τα αδέσποτα και καλούμε την αστυνομία για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης. Κανένα πλάσμα δεν αξίζει να βασανίζεται. Ας βάλει ο καθένας μας ένα λιθαράκι για να αλλάξουμε τη ζωή των αδέσποτων στη χώρα μας. Καλώς τους! Τι έγινε, Νεφέλη, έτοιμη για βόλτα? Πανέτοιμη! Μπράβο! Έχεις ξαναμπεί σε σκάφος? Όχι, πρώτη φορά. Θα σου αρέσει πολύ, είμαι σίγουρος. Πάμε λοιπόν, έλα. Από εδώ. Όταν μπαίνεις στο αυτοκίνητο, τι φοράς πρώτα? Ζώνη, φυσικά. Και όταν μπαίνεις σε σκάφος, τι φοράς? Σωσίδιο, φυσικά. Μπράβο. Δώστε μου 2 λεπτά να κάνω ένα τελευταίο έλεγχο ασφαλείας και λύσαμε. Εσύ, θα αποδείξεις. Εννοείται. Τώρα που δώσαμε με ασφάλεια, θα απολαύσω θάλασσα. Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056. Το χαμόγελο του παιδιού? Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια. Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει? Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα. Το μπουζάκι που φοράω είναι των ενεργών μπαμπάδων, που σχηματίστηκαν για να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα στην αποκοινού και εξίσου ανατροφή των παιδιών τους. Οι γονείς μπορεί να χωρίσουν μεταξύ τους. Δεν χωρίζονται όμως ποτέ από τα παιδιά τους, εκτός αν είναι κακοποιητικοί και επικίνδυνοι προς αυτά. Πράγμα που μπορεί να ισχύει τόσο από τη μεριά της μητέρας, όσο και από τη μεριά του πατέρα. Ο νόμος σωστά ψηφίστηκε και ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί. Για περισσότερες πληροφορίες και στήριξη στο θεσμό της συνεπιμέλειας, www.energimbabades.gr. Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.